Φίλες και φίλοι του Εξυπλίμπρης, καλησπέρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα ακόμη βιβλίο που αβιαστά κατατάσσεται στην κατηγορία του νοάρ και νομίζω ότι το 2024 ξεκίνησε με ακριβώς αυτή την κατηγορία και με πολύ καλά βιβλία, θα έλεγα. Το βιβλίο μάλιστα ήταν και δώρο από ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα και ήταν πολύ συγκινητικό, δεν το περιμέναμε, το δώρο έκπληξη που είναι ακόμα καλύτερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το βιβλίο του Πατρίκ Ρεϊνάλ, «Καιρός για πόλεμο», το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης και μάλιστα από τη σειρά Πόλης Νοάρ που μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Θα έλεγα μάλλον και ότι οι εκδόσεις έχουν μια μικρή φάση εξειδίκευση, θα μπορούσε να πει κανείς, προς το γαλλικό, προς το γαλλόφωνο νοάρ, να θυμίσω τα βιβλία του Ατιά, τα οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή και τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά και αυτά σαν βιβλία και τιμούν πραγματικά το είδος. Το φεύγουμε όμως από τη Μασσαλία του Ατιά και πηγαίνουμε σε μια άλλη πόλη της Μεσογειακής Γαλλίας, στην Νίκαια. Και λοιπόν διαδραματίζεται το «Καιρός για πόλεμο» του Πατρίκ Ρεϊνάλ και όπως κάθε καθαρό μονοάρ μπλέκει και αυτό αρκετά στοιχεία τόσο από τον υπόκοσμο, τόσο θα έλεγα από τον υπόκοσμο, κυρίως από το βούρκο της πολιτικής της Νίκαιας και με τις παλιές διαφορές μεταξύ των παρατάξεων, των πολιτικών παρατάξεων, το εγκυγωγανωμένο έγκλημα που και αυτό παίζει τον ρόλο του και μέσα σε όλα αυτά ένας παλέμαχος, να το πω έτσι, αγωνιστής βρίσκεται μπλεγμένος και κατηγορούμενος για ένα φόνο που τουλάχιστον όπως εμείς οι αναγνώστες γνωρίζουμε που το βλέπουμε από τη δική του οπτική γωνία δεν τον έχει διαπράξει. Μπλέκεται λοιπόν, μπλέκεται μέσα σε αυτό το παιχνίδι και σταδιακά ανακαλύπτει πάρα πολλά πράγματα τόσο για την πόλη του, θα έλεγα, και μάλλον εντάξει γνωρίζει αρκετά και δεν έχει σε καμία εκτίμηση τους πολιτικούς και τα λοιπά για την πόλη του, αλλά μαθαίνει αρκετά πράγματα τα οποία αγνοούσε, κυρίως για κοντινά του πρόσωπα, για τους φίλους του και ενδεχομένως και για τον εαυτό του. Εντάξει, όμως δεν είναι περιορισμένη η αυτογνωσία σε αυτό το βιβλίο. Είναι όμως αρκετές οι ανατροπές και είναι έγκυθλη η, θα μπορούσε να πει κανείς, η απογοήτευση του ήρωα όταν σταδιακά αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα νομίζει και οι άνθρωποι δεν είναι ακριβώς αυτοί που νομίζει ότι είναι. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχει και υπαρξιακές ανησυχίες ο ήρωας, καθώς είναι αρκετά προχωρημένης ηλικίας και παρόλα αυτά θέλει να κρατηθεί δραστήριος και καθώς νιώθει την ζωή του, την ελευθερία του να απειλούνται, χρειάζεται να περάσει σε πιο ενεργό δράση από ό,τι ο ίδιος θα επιθυμούσε. Έχει και ένα τέτοιο στοιχείο που δίνει μια ας πούμε χιουμοριστική διάθεση στο βιβλίο. Ο ήρωας δεν χάνει το χιούμορ του, να το πω έτσι, δεν χάνει το σπιρτόζικο του χαρακτήρα του μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Το βιβλίο κλείνει, να πω μάλλον ότι το σημείο που όπως κλείνει το βιβλίο με να μου άφησε λίγο, κάνει ένα μικρό διφορούμενο, να το πω έτσι, που μπορεί να το μπορεί να επιτέχεται και μιας άλλης ερμηνείας και το οποίο προσωπικά ξέρετε ότι δεν μου αρέσει, προτιμώ το τέλος των βιβλίων να είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι προσωπική προτίμηση. Κάποιοι άλλοι προτιμούν έτσι να αφήνεται να πλανάτε μια, πώς θα το πω, μια τέλεια, μια σάφια. Όχι τόσο στο, στο τι τελείωσε, πώς τελειώνει ακριβώς και τι έγινε ιδίως μετά. Η υπόθεση όμως επιλύεται, δηλαδή τα στοιχεία που μας παρουσιάζει μέχρι το τέλος είναι ξεκάθαρο ποιος τι και γιατί το έκανε. Δεν έχει να κάνει τόσο με την υπόθεση όσο με το τι μελιγενέστε με τον ήρωα του βιβλίου.
Εγγραφή πάρα πολύ καλή, στρωτή. Πρέπει κάποιος να, βέβαια, να έχει μια αλφα-εξοικείωση με κάποιες, βοηθάνε και οι σύμβουλες που πάνε στο τέλος του βιβλίου, με κάποια βασικά πρόσωπα και γεγονότα της Γαλλίας και της γαλλικής ιστορίας. Αν και όχι, μην ανησυχείτε, εντάξει, με τη βοήθεια των σημειώσεων αμέσως θα μπείτε στο κλίμα. Είναι και αυτό ένα μικρό σχετικό βιβλίο, 250 σελίδες περίπου. Διαβάζεται άνετα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, αν έχετε τον ελεύθερο χρόνο και διαθέσετε στην ανάγνωσή του. Σίγουρα διαβάζεται. Σίγουρα μου άρεσε, ήταν πάρα πολύ καλό και σε εγγραφή και σε δράση. Και σαν υπόθεση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτά λοιπόν για το βιβλίο «Καιρός για πόλεμο» του Πατρίκ Ρινάλ από τις εκδόσεις Πόλης. Αν το έχετε διαβάσει, θα χαρώ να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας και να συζητήσουμε φυσικά και για το βιβλίο. Αυτά λοιπόν προς το παρόν και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.